Σήμερα θα παρουσιάσουμε με το Σαλί την διαδρομή Arts. Καταρχήν να πούμε λίγο το πώς το προφέρεις είναι, το σωστό είναι Arts. Θα ακούσετε μερικούς να το λένε Arc, και εγώ μερικές φορές το λέω Arc, επειδή έτσι συνήθως στην αρχή. Το Arts είναι από την αψίδα, δεν είναι από το αρχείο που λένε αρκετοί. Διαδρομή Arts βασικά να πούμε ότι είναι μια διαδρομή rolling. Τι σημαίνει rolling? Την βάζεις μια φορά και ουσιαστικά ξεχνάς να την κάνεις ενημέρωση, την κάνεις αναβάθμιση σε επόμενη έκδοση. Δηλαδή δεν υπάρχει έκδοση 12.04 που έχει, ξέρω, πολύ με το Ubuntu, 12.04, 12.10 κλπ. Έχει απλά, το βάζω, το Firefox είναι στο, ξέρω πώς είναι, 23, θα πάει στο 24 μόνο του, 25 μόνο του, 28 είναι 27 μόνο του, έτσι, 30 εκεί μέσα. Ξεκινάει όταν γίνεται, θα δούμε λίγο τώρα πώς το κάνουμε κατάσταση. Αν ξεκινήσετε με την Arts διανομή, θα δείτε μια μαύρη οθόνη, τερματικό, και θα ξεκινήσετε εκεί πέρα να χτίζετε όλη την διανομή από την αρχή, να τη στείλετε. Εμείς θα δούμε τώρα λίγο ένα πιο φιλικό τρόπο, μια πιο φιλική διανομή την αδέλφος. Ξεκινάμε με το τερματικό, όπως είπα. Έχω συναντήσει αρκετές διανομές στην εγκατάστασή τους, που είναι υπερβολικά αργές σε σχέση με το Arts, όπως το στείλω με το τερματικό, με το Pacman. Εγώ θεωρώ, δεν ξέρω ποιο αλλού ή οτιδήποτε άλλο, ότι είναι ο πιο γρήγορος package manager που υπάρχει. Έχω δοκιμάσει πολλούς και αυτό έχω δει. Τι άλλο, υπάρχουν πολλές διανομές που λέμε στηρίζονται πάνω στο Arts. Υπάρχει μέσα στο Wiki που μπορείτε να τις δείτε. Το Wiki το Arts είναι το πιο καλαποποιημένο σε οδηγίες. Εγώ θεωρώ πάλι, δεν ξέρω αν μπείτε μέσα και δείτε, ότι είναι ακόμα και καλύτερο το Ubuntu, που θεωρείται όλοι πολύ ότι είναι top. Θα δείτε πολλές λύσεις εκεί μέσα. Το forum επίσης θα δείτε πολλές λύσεις. Εκεί πέρα όμως να ξέρετε ότι είναι λίγο, όχι επιθετική. Υπάρχει στο forum ένα thread, το οποίο είναι για τους newcomers, για αυτούς που έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με το διανομή. Και μετά υπάρχει το τεχνικό κομμάτι. Για να πεις το τεχνικό κομμάτι πρέπει να ξέρεις κάποια πράγματα και να κάνεις στοχευμένες ερωτήσεις. Όχι, ας πούμε, πώς θα το κάνω κατάσταση, θα πας στους newcomers κανονικά. Πάνω κάτω αυτά είναι. Να ξεκινήσουμε να δούμε την αναβάθμιση. Να πω κάποια πράγματα για αυτούς που έχουν άλλες διανομές. Το Arts φημίζεται για την... υπάρχει ένας μύθος ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις εγκατάσταση και να το συντηρείς. Αυτό είναι μέρη αλήθεια από το γεγονός ότι επειδή είναι rolling release, δηλαδή οι αναβαθμίσεις έρχονται είτε τμηματικά είτε μαζικά από τη μία έκδοση στην άλλη χωρίς να υπάρχει point release, σημειακή έκδοση, όπως είπε ο Στάθης, 12.04, 12.10 κλπ. Πολλές φορές χρειάζεται, επειδή γίνονται μαζικές αλλαγές στο λειτουργικό σύστημα, να έχετε το νου σας να διαβάζετε τα νέα του Arts που ανακοινώνονται πριν γίνει μια μεγάλη αναβάθμιση, όπου λέει για παράδειγμα ότι η τάδε συσκευή πλέον ενσωματώθηκε π.χ. στην τάδε βιβλιοθήκη και χρειάζεται να βάλει μια παράμετρο για να είστε σίγουροι ότι θα μπουτάρει. Θες να πεις κάτι? Υπάρχει ένας ράπερ για το Pacman που σου κατεβάζει τα ανακοινώσεις του site κατευθείαν. Θα το δείξουμε και αυτό. Θα το δείξουμε και αυτό. Λοιπόν, οπότε πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας. Όταν γενικότερα το Arts δηλαδή απευθύνεται κυρίως σε μέσους χρήστες. Αυτοί που έχουν μία μικρή εμπειρία από εγκατάσταση του Ubuntu, ξέρουν να την κάνουν εγκατάσταση και από εκεί και πέρα το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να ό,τι διαβάζουν στις ανακοινώσεις να καταλαβαίνουν τι λένε. Δηλαδή, αν έρθει και μου πει κάποιος, εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει στο τερματικό CD, δεν θα του λέγα να βάλει Arts. Θα πρέπει να αντιλαμβάνεται δηλαδή στο τερματικό, όταν ανοίγει ένα τερματικό π.χ., να καταλαβαίνει όταν βλέπει αυτό το πράγμα που βρίσκεται τώρα. Αν δεν αντιλαμβάνεται που βρίσκεται, τι φακέλους θα δω εδώ κάτω, καλύτερα να μην βάλει Arts. Από εκεί πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πειραματιστείτε. Καλό είναι, τώρα θα δείξουμε την εγκατάσταση. Εγώ έχω ήδη Arts στο σύστημα, θα δείξουμε σε ένα ασφαλές μέρος, σε μια εικονική μηχανή, όπου μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, να το σπάσετε, δεν σας νοιάζει.
Κάτι που, αυτό που διαφοροποιεί πέρα από το Rolling Release είναι άλλα δύο χαρακτηριστικά του Arch. Το άλλο είναι ότι πέρα από το βασικό του αποθετήριο που κατεβάζεις λογισμικά και έχει ένα δεύτερο που λέγεται AUR, Arch User Repository λέγεται. Αυτό το AUR, αν θυμάστε από το Ubuntu, που όταν θέλεις να κάνεις μια εγκατάσταση σε ένα λογισμικό το οποίο δεν υπάρχει στο κέντρο λογισμικού, πρέπει να βάλεις αυτό που μπορεί να έχετε ακούσει, το PPA TADE, να το βάλεις στο σύστημά σου για να έχεις πρόσβαση σε αυτά. Αν θες να κάνεις ένα άλλο λογισμικό, πρέπει να βάλεις ένα άλλο PPA, να το ενσωματώσεις σαν πηγή λογισμικού και να το κάνεις μετά εγκατάσταση. Το AUR τώρα φανταστείτε ότι είναι όλα αυτά τα PPA παγκοσμίως σε ένα μέρος. Δηλαδή είναι τόσο ευρύ το φάσμα των λογισμικών που έχουν, οτιδήποτε μπορεί κυκλοφορεί εκεί έξω, το παίρνουν χρήστες και το βάζουν στο AUR. Π.χ. για να κάνεις εγκατάσταση στο Skype, π.χ. να πας στο σελίδα skype.com, να κάνεις λήψη του πακέτου DEB, διπλό κλικ, εγκατάσταση. Στο Arch αυτό δεν χρειάζεται να το κάνεις, ανοίγεις τον Package Manager που θα δείξουμε εδώ πέρα ή στο τερματικό όσοι θέλετε, δίνεις μια εντολή για AUR, Παύλα S, Skype και στο κατεβάζει και στο κάνει εγκατάσταση. Και πέρα από το Rolling Release και την, αυτό, τη δυνατότητα του AUR που έχει, το Arch έχει αυτή την απίστευτη τεχνική βιβλιοθήκη που είπε και ο Στάθης για το Wiki. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε πληροφορίες για οποιαδήποτε, ας πούμε, συσκευή. Μου είχε πει κάποια στιγμή ο Στάθης, είχε ένα στικάκι της Nova, δεν είχε δουλέψει ποτέ, δεν του είχε δώσει σημασία, κάποια στιγμή το βάζει στο Arch, ψάχνει στο Wiki για το... Εσύ μου είχες πει νομίζω, Εγώ και στο Wiki, στο γράφω για -S, κεφαλαίο S μικρό που είναι το search, ας πούμε. Nova. Όχι το, το συγκεκριμένο, το, το μοντέλο. Το μοντέλο, το LSUSB και μου το βρήκε κάποια από το Nova. Ωραία. Τώρα, η διανομή που θα δείξουμε είναι η Antergos. Κακώς τη λένε διανομή, βέβαια, γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα, δεν τροποποιούν τίποτα. Και αυτό είναι ένα από το τρίτο μεγάλο χαρακτηριστικό του Arch, είναι ότι όλες οι διανομές, πριν ελαχίστον, κάνουν κάποιες τροποποιήσεις στο λογισμικό που κυκλοφορεί, για να μπορεί να δένει με όλο το υπόλοιπο λειτουργικό σύστημα. Π.χ. το χαρακτηριστικό του είναι στο Ubuntu. Όλα τα λογισμικά, όταν τα ανοίγετε, βλέπετε ότι υπάρχει μια ομοιομορφία στα παράθυρα, στα μενού. Υπάρχει μια ομοιομορφία να δένει με όλο το υπόλοιπο περιβάλλον. Το Arch χρησιμοποιεί απευθείας τις πηγές λογισμικού και δεν κάνει καμία τροποποίηση. Είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο σαν μια μανίσια εμπειρία χρήσης. Όπως τη βγάζει ο προγραμματιστής, έτσι την παίρνουν και τη βάζουν. Μια ερώτηση. Έχει κάτι περιορισμό στα χαρακτηριστικά του μηχανήματος. Ένα Pentium 4. Εκεί μετά έχει θέμα με το τι θα γραφικό περιβάλλον θα βάλεις. Είναι πάλι το ίδιο χαρακτηριστικό που γίνεται σε όλες τις διανομές. Θα δούμε πώς γίνεται η εγκατάσταση και θα δεις ότι έχει επιλογές για αυτό το πράγμα. Θα ξεκινήσουμε την εγκατάσταση. Θα να δούμε στην πορεία κάποια πράγματα που είσαι να πεις κάτι. Ωραία. Έχουμε βάλει το USB τέλος πάνω σε έναν υπολογιστή και πατάμε Start Antergos Live. Η εγκατάστασή του μοιάζει πάρα πολύ με το γραφικό περιβάλλον, η εγκατάσταση που έχει το Ubuntu και πολλές φορές έχουν πει ότι μάλλον είναι fork του γραφικού εγκαταστάτη. Όχι όμως, οι ίδιοι άνθρωποι έχουν κάτσει και το έχουν γράψει αυτόν τον εγκαταστάτη. Όταν ξεκινήσει θα δούμε αυτό το πράγμα. Η πρώτη επιλογή ουσιαστικά, δεν ξέρω αν εμποδίζω κάποιους να δούνε,
Η πρώτη επιλογή είναι το try it, να το δοκιμάσουμε. Υπάρχει η επιλογή για όσους θέλουν να είναι πιο hardcore. Υπάρχει μέσω τερματικού να κάνουμε την εγκατάσταση. Υπάρχει ο γραφικός εγκαταστράτης. Εμείς εδώ θα δοκιμάσουμε τον γραφικό εγκαταστράτη. Κλασικά μπορείτε να επιλέξετε όποια γλώσσα επιθυμείτε για το σύστημά σας. Πατάμε επόμενο. Η επιλογή ουσιαστικά του κρυπτολογίου είναι διαθέσιμη για όσους θέλουν να αλλάξουν, να βάλουν και ελληνικά. Πατάμε επόμενο. Όπως το Ubuntu ελέγχει αν έχουμε ελεύθερο χώρο, αν το καλώδιο στην περίπτωση μου που είναι λάπτοπ είναι στην πρίζα, αν είμαστε συνδεδεμένοι στο ίντερνετ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είστε συνδεδεμένοι στο ίντερνετ, διότι παρότι που αυτό το ISO το συγκεκριμένο που χρησιμοποιώ είχε βγει τον Νοέμβριο, θα δείτε ότι θα κατεβάσει τις τελευταίες εκδόσεις των πακέτων και όχι όπως ας πούμε το Ubuntu ή οποιαδήποτε άλλη διανομή θα κάνει την εγκατάσταση και μετά θα πρέπει να κάνεις όλες τις αναβαθμίσεις που έχουν βγει από τότε. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Πατάμε επόμενο. Εδώ είναι το όμορφό του. Μπορείτε να κάνετε όσοι είστε hardcore base install, κανονικά με τερματικό και να βάλετε εσείς ό,τι πακέτα θέλετε. Το Cinnamon, αν θέλετε να κάνετε εγκατάσταση κύριε Cinnamon. Αν θέλετε GNOME, OpenBox, Razor Qt και XFC, όποιο γραφικό περιβάλλον θέλετε. Εδώ θα δείτε ότι λείπει το KD. Έτσι. Ναι. Αυτό το βάζετε στο base και το προσθέτετε. Ναι, λείπει το KD, απλά το προσθέτετε εσείς. Αλλιώς από τα άλλα πιο ελαφρύ. Τα πιο ελαφριά, αυτό είναι λίγο χάρτο. Τα πιο ελαφριά είναι το Razor Qt και το XFC. Για παλιά συστήματα είναι ιδανικά αυτά. Και τα πιο φιλικά στο χρήστη. Τα πιο φιλικά είναι το Cinnamon, το GNOME. Αυτά τα δύο. Μετά το KD φυσικά κλπ. Έτσι. Κάτι άλλο εδώ πέρα, να συνεχίσω. Ωραία. Πατάμε επόμενο. Τώρα έχει πολύ ωραία επιλογή. Έχει προεγκατεστημένο έναν firewall στην περίπτωση που χρειάζεται firewall. Έχει επιλεγμένο το printing support. Αν το laptop σας έχει Bluetooth, ενεργοποιείται με ένα κλικ την εγκατάσταση του Bluetooth. Αν θέλετε να κάνει και εγκατάσταση στο LibreOffice, σας βάζει έναν εγκαταστάτη για το LibreOffice. Και φυσικά, αν θέλετε να σας κυνηγεί σωστά, ενεργοποιείται και το proprietary software για να παίζει MP3, flash, βίντεο κλπ. Τα έχει από την αρχή ενεργοποιημένα. Λοιπόν, εγώ θα βγάλω το firewall, δεν το χρειαζόμαστε. Είμαστε πίσω από ένα router. Επόμενο. Δύο επιλογές έχει. Ή να διαγράψει τα πάντα και να κάνει εγκατάσταση στο αντέργος ή να επιλέξετε εσείς ως αν έχετε διπλή εγκατάσταση, π.χ. ένα Windows, ένα άλλο Ubuntu κλπ. Τότε θα πρέπει να επιλέξετε αυτό και να προχωρήσετε με βάση τις καταπνήσεις που πρέπει να κάνετε. Εμείς θα δείξουμε εδώ πέρα την απλή έκδοση, αφού δεν έχει τίποτα άλλο μέσα. Οπότε αυτές τις δύο επιλογές δεν θα τις χρειαστεί κανένας απλός χρήστης. Δεν χρειάζεται να τις επιλέξετε. Πάμε επόμενο. Εδώ ρωτάει ότι να διαλέξουμε πού θα μπει ο εκκινητής. Το grab menu ουσιαστικά. Αν υπάρχει δεύτερος δίσκος θα το έβγαζε εδώ πέρα. Και πατάμε install now. Αντιλαμβάνεται πού βρισκόμαστε απευθείας. Έτσι μας παρακολουθούν. Αλλιώς καταλαβαίνουν ότι είμαστε στην Ελλάδα. Οπότε μας προτείνει και τον συγχρονισμό της ώρας που να γίνεται μέσω ίντερνετ. Πατάμε επόμενο. Επιλέγουμε ας πούμε τι layout να έχει το πληκτρολόγιο μας. Πάστε το όνομά σας. Βάζετε το γλυκό. Τώρα είτε θέλετε να μπαίνει απευθείας στην επιφάνεια εργασίας ή να σας ζητάει χωρικό χρήστη. Και ουσιαστικά ξεκινάει η εγκατάσταση που σημαίνει ότι πάει και κατεβάζει τις τελευταίες εκδόσεις όλου του λειτουργικού συστήματος. Δεν κάνει δηλαδή, το ISO τώρα τελείωσε, έκανε τη δουλειά του, μας παρέχει ό,τι είναι να μας παρέχει και πηγαίνει και κατεβάζει όλες τις τελευταίες εκδόσεις των πακέτων για το λειτουργικό σύστημα. Σέψισε.
Ποιο, αυτό. Όχι σαν... Ναι, ναι, είναι πολύ απλό σε εγκαταστάσεις. Δηλαδή κάνεις σε 10 λεπτά εγκατάσταση arts. Και η διαφορά με όλες τις υπόλοιπες διανομές που βασίζονται στο arts είναι ότι αυτή η διανομή, τέλος πάντων διανομή θα το λέω, γιατί και αυτοί έτσι το λένε, βάζει μόνο ένα αποθετήριο δικό του, το οποίο έχει 15-20 εργαλεία δικά τους. Όλα τα υπόλοιπα είναι καθαρά arts. Δεν κάνει καμία τροποποίηση ή να φέρνουν τα πακέτα του arts σε δικά τους σερβερ, να τα κρατάνε κάποιο καιρό εκεί και μετά να τα στέλνουν στους χρήστες όπως γίνεται νομίζω με το Μαντζάρο. Ναι, ναι, το είχα το δει με το Μαντζάρο και γίνεται ακριβώς. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Παίρναν τα πακέτα του arts, περιμένανε λίγο καιρό ή κάναν κάποιες τροποποιήσεις αυτή και μετά τα στέλνουν στους χρήστες. Αυτό έχει καθαρά παίρνει από το. Την εγκατό να περιμένουν την εγκατάσταση να δείξουν το γραφικό περιβάλλον όπως το κάνει. Ωραία. Να δώσουμε κάτι. Τώρα που θα πάει μέχρι το 100% εδώ πέρα, θα πει κάντε πανεκκίνηση και αυτό. Αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά θα τελειώσει. Αν θέλετε να το αφήσω, να το αφήσω. Αλλά ουσιαστικά αυτό είναι. Να δώσω λίγο κάτι. Αυτά τα πακέτα, τα πακέτα που κατεβάζει, αν καταλαβαίνω καλά. Ναι. Επειδή είμαι και καινούργιο, δεν ξέρω πού είναι. Δεν πειράζει, πείτε μου. Είναι πηγαίος κωδικάς, αν καταλαβαίνω καλά. Μπράβο. Το Arts λοιπόν τι κάνει. Έχει έναν δικό του package manager, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ κοντά στον πηγαίο κώδικα. Πάρα πολύ κοντά. Πολλές φορές κάνει απλά εγκατάσταση προρυθμισμένα ουσιαστικά πακέτα και τα περνάει απευθείας στο σύστημα. Όταν όμως κάνεις π.χ. εγκατάσταση από το AUR, τις περισσότερες φορές είναι ο πηγαίος κώδικας, γίνεται μεταγλώτηση στο σύστημά σου και μετά γίνεται εγκατάσταση. Έτσι. Δεν κάνει ο χρήστης, δεν κάνει καμία... Δεν παρεμβαίνει, μπορεί όμως, έχει αυτή τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσει κάποια χαρακτηριστικά, να αφαιρέσει, αλλά αυτό είναι πολύ προχωρημένος. Κανονικά δηλαδή όταν το κάνει εγκατάσταση δεν μας νοιάζει αν είναι πηγαίος ή δεν είναι. Το κάνει μόνο. Αφού τελειώσει λοιπόν η εγκατάσταση, εγώ επέλεξα γνώμη περιβάλλον, θα έχετε περίπου αυτό το πράγμα. Αλλά, όχι ακριβώς. Εγώ το έχω πειράξει λίγο όπως θα δείτε, έχω φέρει αυτή την πλαϊνή μπάρα η οποία κανονικά εμφανίζεται μόνο όταν πατάς αυτό το κουμπί το Activities και εμφανίζεται αυτή την μπάρα, εγώ την έχω μόνιμα εδώ πέρα και έχω βάλει κάποια πρόσθετα όπως είναι το Places για να μπορέσω να πηγαίνω γρήγορα στους φακέλους που θέλω. Θα δείξω από πού τα κάνουμε αυτά την κατάσταση. Τώρα έχω το ορολόγιο, έχω βάλει για τον καιρό, να μου δείχνει. Έχετε με πολύ λίγα πακέτα εγκατεστημένα, εγώ έχω εγκαταστήσει εδώ πέρα τα πάντα όλα. Και το πρώτο πακέτο, άντε, τελειώσαμε την εγκατάσταση, τώρα πώς βάζουμε λογισμικό, έτσι. Έχετε προεγκατεστημένο με αυτό το package manager. Βάζουμε το κωδικό μας, εγώ το έχω βάλει να το θυμάται. Και πατάμε αυτό το πράγμα. Όσοι έχετε δουλέψει με Synaptic, θα σας είναι πολύ εύκολο να το δείτε. Package management. Φορτώνει λίγο, το έχω βάλει κακώς να συγχρονίζει πάντα, αλλά δεν πειράζει. Κάνει συγχρονισμό με τις μεταποθετήρια και το μόνο που χρειάζεται είναι απλά να ψάξουμε το λογισμικό που θέλουμε να κάνουμε κατά π.χ. X-Chart. Ωραία, εγώ θέλω ας πούμε να κάνω εγκατάσταση στο X-Chart. Κάνω κλικ εδώ, πατάω Yes. Θέλετε να κάνετε εγκατάσταση, ναι. Και ξεκινάει η λήψη του πακέτου και η κατάσταση. Αυτό είναι. Πόσο απλά είναι. Όπως είπε ο Στάθης, ο Pacman γενικότερα, το package management του ARC είναι ό,τι πιο γρήγορο υπάρχει. Και πατάμε close. Και πλέον έχω X-Chart. Αν θέλω να το βγάλω, φαίνεται από εδώ την πράσινη βουλίτσα. Το βγάζω. Διαγραφή. Θέλετε να κάνετε απεγκατάσταση. Επόμενο. Και κάνει απεγκατάσταση στο πακέτο. Αυτό είναι. Επιλογές που έχει,
συγχρονισμός με τα προθετήρια, αναβάθμιση του συστήματος, αναβάθμιση όλων των πακέτων που έρχονται από το ΑΟΥ. Στην πραγματικότητα είναι ένα γραφικό περιβάλλον το οποίο έχει εντολές. Όταν αναβάθμιση συστήματος, συγχρονίζει με τα τέτοια, κάποιος τέτοιος δεν έχει συγχρονίσει ακόμα. Δεν πειράζει, process complete. Πάμε το ξανακάνουμε. Όχι, δεν είναι. Απλά δεν έχει συγχρονίσει. Τα έγινε. Δεν έχει σημασία. Και αναβάθμιση όλων των ΑΟΥ πακέτων. Αν υπάρχει κάτι, θα το βγάλει. Δεν έχει. Φυσικά το ARCS δεν είναι μόνο αυτό. Μπορείτε να πειράξετε πάρα πολλά πράγματα έως και να βελτιστοποιήσετε τα πακέτα που κατεβαίνουν από το ΑΟΥΡ, να γίνονται μεταγλώτιση για τον επεξεργαστή σας, να βελτιστοποιείτε ουσιαστικά για τον επεξεργαστή. Μιλάμε για πιο προχωρημένα πράγματα και ουσιαστικά το λογισμικό να είναι λίγο πιο γρήγορο, λίγο πιο ελαφρύ και να είναι κομμένο και ραμμένο για τον υπολογιστή σας. Αν δεν ξέρω το όνομα του προγράμματος που θέλω. Μπράβο. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι, αν δεν είσαι σίγουρος ποιο λογισμικό είναι, είναι να πας στο AUR, πάμε εδώ στο aur.arxlinux.org και κάνουμε αναζήτηση, το πακέτο που θέλουμε να κάνουμε αναζήτηση. Βάλε τον Android. Ας δούμε τι υπάρχει για Android. Από εκεί πέρα η ερώτηση παραμένει. Έχω Ubuntu, να κάνω εγκατάσταση Arx. Εάν ο υπολογιστής είναι δικός σας και δεν θα χάσετε μέρες δουλειάς, ναι, βάλτε το. Δηλαδή, αν είναι στο χώρο εργασίας σας και πρέπει ο υπολογιστής απλά να δουλεύει, μην αλλάξετε διανομή όποια και αν είναι αυτή. Είτε Ubuntu, είτε SUSE, ό,τι και αν έχετε. Αν είναι προσωπικός σας υπολογιστής, ναι. Και δεν σας νοιάζει αν για μία ώρα δεν θα έχω π.χ. υπολογιστή, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό το λέω γιατί μπαίνεις με το ARCS, μπαίνεις σε μια διαδικασία να διαβάζεις, να ενημερώνεσαι για τις αλλαγές που συμβαίνουν στο λειτουργικό. Δεν είναι απλά πλέον ένα ψυγείο υπολογιστής, πατάω κουμπί, ανοίγω, κάνω τη δουλειά μου, κλείνω τον υπολογιστή. Θέλει να μπει σε μια διαδικασία που να ενημερώνεσαι για οτιδήποτε συμβαίνει σαν αλλαγές στο λειτουργικό σου. Έτσι. Αυτό όμως σε προφελεί έτσι με αυτόν τον τρόπο και από άποψη γνώσεων που θα αποκτήσει με τον καιρό και από την άποψη ότι θα έχει πάντα τις τελευταίες εκδόσεις των λογισμικών και θα το κάνεις μία φορά εγκατάσταση και ποτέ δεν θα ξαναασχοληθείς με εγκαταστάσεις και ενημερώσεις. Δηλαδή, όπως συμβαίνει και με τα Android κινητά π.χ. όσοι έχουν ενέξου συσκευές, έχουν πάντα την τελευταία έκδοση. Όλοι οι υπόλοιποι απλά περιμένουν. Περιμένουν την εταιρεία να αποφασίσει πότε θα βγάλει τη νέα έκδοση. Αυτό συμβαίνει με όλες τις υπόλοιπες διανομές. Ανά 6 μήνες κάποιοι, ανά 9 μήνες κάποιοι, ανά 2 χρόνια κάποιοι, βάζει την εγκατάσταση και οι άλλοι ενώ έχουν προχωρήσει στην έκδοση 3.12 π.χ. του γνώμη, αυτή δεν είναι 3.12, θέλω να πω, αυτή είναι 3.10, εμείς θα έχουμε την 3.12 τώρα τον Μάρτιο π.χ. Οι άλλοι την 3.12 θα την έχουν ημέν τον Οκτώβριο νομίζω κάποιοι. Το Open Source π.χ. τον Νοέμβριο, το Google και αυτό νομίζω τον Οκτώβριο. Έχει αυτή τη διαδικασία, δηλαδή κερδίζεις κάποια, χάνεις κάποια άλλα. Έτσι. Ναι. Βασικά αυτό που είπατε δεν ήθελα να ρωτήσω λίγο πολύ σε τι είδους χρήστες ενδείκνυται, αναφέρεται. Ενδείκνυται σε χρήστες intermediate, σε μέσους. Και σε απαιτήσεις μήνες. Είναι από ανάλογα τι γραφικό περιβάλλον θέλεις να σηκώσεις. Αν θέλεις να σηκώσεις γραφικό περιβάλλον GNOME και KDE, για να έχεις μια ομαλή εμπειρία τέλος πάντων χρήσης, τα 2 GB είναι αρκετά καλά. Έτσι, για να μπορείς να ανοίξεις και μερικά tabs επιπλέον στο browser, να μην κρεμάει το σύστημα. Γιατί ένα από τα δυσκολότερα θέματα που αντιμετωπίζουμε αυτόν τον καιρό είναι ότι οι browsers, δηλαδή οι φιλομετρητές και το ίδιο το ίντερνετ πλέον, έχει γίνει βαρύ. Οι δυνατότητες που δίνουν πλέον μέσω του ίντερνετ, όλο αυτό το cloud, όλο αυτό το πράγμα που μπορείς να κάνεις τα πάντα μέσω ίντερνετ, απαιτούν και αυτά ένα σύστημα, δηλαδή δεν μπορώ τώρα να πάω με έναν Pentium 3
Ενώ έχω γραφικό περιβάλλον το πιο ελαφρύ, δηλαδή να τρώει 2 MB μνήμης και να ανοίξω ένα Chrome. Τελείωσε. Έτσι, δηλαδή δεν θα φταίει το διανομή. Αυτές οι διανομούλες, οι μικρούλες που έχετε και στο OS Arena, ούτως ή άλλως έχουν το δικό τους browser, δεν έχουν το δικό τους, έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά θα είσαι ένας χρήστης ο οποίος δεν χρησιμοποιεί τις τελευταίες, δηλαδή θα πας σε μια ιστοσελίδα και θα βλέπεις κενά κουτάκια. Κάποιες τεχνολογίες δεν θα μπορείς να σε εκμεταλλευτείς. Εδώ ο Σαλή πριν άνοιξε το web. Ναι. Δεν άνοιξε το Chrome. Εγώ άνοιξα ας πούμε το web. Το web είναι ένα λογισμικό το οποίο το φτιάχνουν οι ίδιοι προγραμματιστές του Gnome. Έτσι. Και είναι ένας πολύ καλός browser. Κάποια στιγμή δεν έχω συναντήσει κάτι πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρω αν με κάποια plugin ας πούμε επιπλέον συναντήσω κάποιο θέμα. Δεν το έχω δει. Έχεις εξασφαλή για εγκατάσταση και απεγκατάσταση. Μπορείς να δείξεις πώς γίνεται και από το τρεματικό αυτό. Ναι. Λοιπόν. Η πρόσβαση στα αποθετήρια τα επίσημα του ARCS γίνεται με την εντολή Pacman. Η πρόσβαση στα αποθετήρια του AU, δηλαδή για λογισμικά τα οποία είναι άσχετα με το ARCS, γίνεται με το YAUT. Πάνω σε αυτά τα δύο έχουν χτιστεί εργαλεία τα οποία κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά ακόμη και στο τερματικό. Ένα από τα αγαπημένα μου προσωπικά, κάποιοι μπορεί να μην τους αρέσουν, είναι το Pack AU. Έτσι. Το Pack AU ελέγχει το πακέτο που θα δώσετε, αν είναι στο AU θα το κάνει εγκατάσταση από το AU. Αν δεν είναι στο AU και είναι στα επίσημα αποθετήρια θα πάει από εκεί, δηλαδή έχει πρόσβαση και στα δύο. Έτσι. Οπότε μαθαίνετε το ένα προγραμματάκι, το Pack AU π.χ. και έχετε πρόσβαση και στα δύο αποθετήρια. Για να κάνετε π.χ. εγκατάσταση το Skype, δίνετε την εντολή Pack Pavla S Skype. Σας ζητάει το κωδικό και υπάρχουν... Ναι. Μας ζητάει κάποιες βιβλιοθήκες. Το Skype γίνεται με 30 διάβητο. Ναι. Δηλαδή τα πακέτα τους είναι... Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Βγάζουν 64 διάβητο. Όλοι μου είτε, είναι μου είτε. Κατάλαβα. Ας δούμε ένα άλλο πακέτο. Απατεώνες. Α, το έχεις τσάτ, ας πούμε. Εξαίς είναι από σέρτς, έτσι. Όχι, όχι. Το βρίσκει και πατάμε yes. Έγινε εγκατάσταση. Βάζω το TeamViewer παράδειγμα. Δεν τρέχει. Πρέπει να δώσεις μια εντολή να βρεις το SystemD. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή κάποια λογισμικά τα οποία δεν κάνουν αυτόματα κάποιες διαδικασίες που έχουμε κάνει, που έχουμε μάθει στο Ubuntu. Π.χ. το TeamViewer. Όπως είπε. Ή το VirtualBox. Όταν το κάνουμε εγκατάσταση θα πρέπει να τρέξουμε και κάποιες επιπλέον εντολές. Μία συνήθως. Για να μπορέσουμε να το βάλουμε να τρέχει αυτόματα όταν ξεκινάει το σύστημα. Το κάνουμε από Pacman. Ναι, το ίδιο πράγμα. Αλλά στη λέει το κάτω. Στη λέει. Κατά μου το λέει. Ότι πρέπει να τρέξει αυτό για να μπορέσει, αν θέλει να το βάλει στο σύστημά σου να τρέχει. Το ARCS δηλαδή χαρακτηρίζεται από το KISS. Keep it simple, stupid. Δηλαδή να το έχει όσο πιο απλό γίνεται. Μπορεί να ακούγεται λίγο οξύμορο. Πώς είναι δυνατόν να είναι απλό και να μην είναι αυτοματοποιημένο. Η απλότητά του είναι στο γεγονός ότι δεν μπαίνουν πολλές δικλείδες αυτοματισμού για να έχεις όσο το δυνατόν πληρέστερα τον έλεγχο του συστήματος. Να ξέρεις δηλαδή τι σου γίνεται σε κάθε βήμα. Κάτι άλλο. Γιατί δεν έχω εντολές Ubuntu, OpenSUSE, και Arch. Να δεις τις αντιστοιχίες. Ναι, έχει όλες τις εντολές εδώ πέρα. Αυτό που είχε ρωτήσει ο Χρήστος πριν. Ναι. Άμα θέλει ένα πρόγραμμα chat και δεν ξέρει ποιο είναι αυτά. Ωραία. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο σαν το app cache. Ναι. Θα πεινάει όλα, ας πούμε. Π.χ.
Yahoo. Γράφεις. Chat. Και να σου. Σου φέρνει όλα τα chat και σου λέει, βάλε μου ποιο από όλα θέλεις και βάζεις τον αριθμό. Άρα σε αυτή τη λίστα να κάνει τρεπ. Μπράβο, ναι. Δηλαδή βρίσκει. Δηλαδή αυτό που έλεγα στο Χρήστο είναι ότι μπορεί να βάλει λίγο το χεράκι σου παραπάνω να ψάχνει τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτό φέρνει τα τελευταία πακέτα κάθε φορά πάντα, 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 πάντα. Σε περίπτωση που κάποιο πακέτο είναι προβληματικό και χρειάζεται να γυρίσουμε σε προηγούμενη έκδοση. Ωραία. Υπάρχει αυτό που λέγαμε πριν, το, να το σταματήσω, το downgrade. Υπάρχει και στο γραφικό περιβάλλον. Downgrade package. Ουσιαστικά επιλέγεις, ψάχνεις ποιο πακέτο θέλεις να κάνεις. Εγώ δεν έχω τώρα να κάνω downgrade κάτι. Επιλέγεις το πακέτο σου που έχεις κάνει και κάνει προς τα πίσω. Εδώ όμως μπορεί να έχεις προβλήματα. Γενικότερα στο Arch κοιτάμε πάντα μπροστά. Δεν κοιτάμε προς τα πίσω. Γιατί γενικότερα δεν υπάρχει το λεγόμενο, όπως γίνεται στο Ubuntu ή σε άλλες διανομές στο Debian, που μπορείς να κλειδώσεις κάποιες εκδόσεις λογισμικών και να πεις εγώ αυτά δεν θέλω να τα αναβαθμίζεις. Υπάρχει δυνατότητα, αλλά δεν συνίσταται. Δηλαδή δεν συνίσταται, ας πούμε, να κλειδώσεις κάποιες βιβλιοθήκες να μην αναβαθμίζονται. Π.χ. για παράδειγμα, ας το δείξω κι αυτό. Εδώ στις ρυθμίσεις π.χ. του Pacman, υπάρχει μία επιλογή που λέει, που είναι, έλα, ignore package. Ό,τι βάλεις εδώ, θα το αγνοεί. Κάποια στιγμή όμως θα σου σπάσει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή θα βάλω π.χ. το kernel, να μην αναβαθμίζεται. Θα βάλω κάποιες βιβλιοθήκες, δεν θα αναβαθμίζονται. Κάποια στιγμή όμως οι προγραμματιστές, οι οποίοι γράφουν τον κώδικα και τα κάνουν μεταγλώτηση με βάση τις νέες εκδόσεις βιβλιοθηκών, αυτό το λογισμικό θα σταματήσει να δουλεύει. Και το χειρότερο είναι να χάσουν και το σύστημα. Γι' αυτό στο Pacman πάμε όλο μαζί. Όλοι μαζί γίνονται αναβαθμίσεις. Και γενικότερα στο Arch καλό είναι να ελέγχετε για ενημερώσεις καθημερινά. Για να έχετε όσο το δυνατόν πιο συχνό, δηλαδή μην κάνετε μία φορά στο τρίμηνο, θα έρθει μία μάζα η οποία μπορεί να σπάσει όλο το σύστημα. Update αυτόματα. Αυτόματα που λένε. Αυτόματα είναι αν γράψεις ένα Chrome job. Υπάρχουν βέβαια και κάποια εργαλειάκια που τρέχουν στο background, που μπορείς να τα κάνεις εγκατάσταση και να ελέγχουν αυτά. Δεν το σύγχυστο αυτό. Δεν ξέρεις τι το κάνουμε με το χέρι μου. Αυτό το κάνουμε με το χέρι μόνο. Ναι. Δεν το κάνουμε μόνο. Γιατί θα σου βγάλει κάποιες επιλογές, π.χ. Έχεις τροποποιήσει αυτό το αρχείο. Θέλεις να σου το αντικαταστήσω. Π.χ. έχεις βάλει εσύ, όπως έχω κάνει εγώ, επειδή η κάρτα γραφικών μου είναι AMD, όταν ξεκινάει, ξεκινάει με full ανεμιστηράκια. Θα πρέπει να βάλεις μια επιλογή, τέλος πάντων, με αυτή την κάρτα γραφικών, όταν ξεκινάει το σύστημα, να καταλαγιάζει. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει προεγκατάστημα. Αν τώρα σε μία αναβάθμιση μου έρθει ένας καινούρια έκδοση Grab, θα μου πει, έχεις πειράξει το αρχείο, θες να σου αντικαταστήσω. Αν εγώ το έχω αυτοματοποιήσει αυτό, θα μου το αντικαταστήσει. Αν εγώ είμαι ψηλιασμένος και θα χαλάσει τις ρυθμίσεις που έχω κάνει ήδη εγώ. Αυτό που λένε οι περισσότεροι και γενικότερα σε αυτό που θα δείτε, είναι ότι το Arch είναι το δικό σου Arch. Δεν σημαίνει ότι έχω το ίδιο Arch εγώ. Ο καθένας έχει τη δικιά του έκδοση Arch με δικές του τροποποιήσεις που έχει κάνει, με δικές τους παράμετροι. Θέλω να δω που ήταν εκείνο το αρχείο για να δείξω παράδειγμα. Λοιπόν, αυτό είναι το makepackage.com. Αυτό εδώ πέρα, το αρχείο, είναι αυτό που σας έλεγα για βελτιστοποίηση του λογισμικού όταν γίνεται εγκατάσταση. Εδώ πέρα έχω τροποποιήσει ότι η αρχιτεκτονική του λογισμικού να είναι native, να γίνεται μεταγλώτηση native. Δηλαδή, ό,τι οι επιλογές σου παρέχει ο επεξεργαστής μου,
χρησιμοποίησέ τα. Όλα τα άλλα ξέχνατα. Γενικότερα τα πακέτα που έχουμε στις διανομές έχουν γίνει μεταγλώτηση με την παράμετρο generic. Εδώ έχω βάλει native. Generic σημαίνει το λογισμικό να παίξει σε όλους τους επεξεργαστές που είναι διαθέσιμοι. Όταν βάλεις όμως native, το λογισμικό γίνεται μεταγλώτηση στον επεξεργαστή το δικό σας. Υπάρχει το tune. Το tune ουσιαστικά είναι κάποιες βελτιστοποιήσεις που κάνει και έχω επιλέξει τη δικιά μου που είναι Core i7. Ανάλογα τον επεξεργαστή σας, μπορείτε να επιλέξετε το σύστημα που θέλετε. Τώρα, μια άλλη τροποποίηση που έχω κάνει είναι ότι όταν θα κάνεις μεταγλώτηση, κύριε Arch, δεν θέλω να χρησιμοποιήσεις το δίσκο μου, αλλά θέλω να πηγαίνεις σε αυτήν εδώ τη διαδρομή. SH Pavla MA Package. Αυτή εδώ η συσκευή είναι ένας χώρος στη μνήμη RAM και όχι στο δίσκο, για να παίρνει τα πακέτα και να τα στέλνει στη RAM και να τα κάνει μεταγλώτηση εκεί. Άρα το κάνει ταχύτερα. Αφού τελείωσε, το αδειάζει και εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ έχω 8 γίγα RAM, οπότε και, και όλο το τέτοιο να κατεβάσει δεν με νοιάζει. Τα στέλνει στη RAM, γίνεται η μεταγλώτηση εκεί και μετά μου το κάνει η εγκατάσταση. Τι δεν έχετε κάτι άλλο, δεν σας άρεσε. Ποιοι θα βάλετε, Άρτσο? Α, ναι, τώρα ποιοι θα βάλετε, όντως. Εγώ γιατί έχω ήδη. Ας μιλάσεις. Σίγουρα. Εγώ θα δοκιμάσω. Δοκίμασέ το λίγο. Χρήστο, κάτι δεν σ' άρεσε. Φοβάσαι. Δοκιμαστείτε σε κάποια από τις βασικές διανομές Linux στο Arch? Όχι. Όχι, το Arch είναι independent. Όχι, independent. Ξεκίνησε από έναν προγραμματιστή, ο οποίος χρησιμοποίησε τότε Slackware. Δεν του άρεσε το ότι δεν είχε package manager, δεν του άρεσε. Και έφτιαξε ένα δικό του package manager και για να μπορέσει να κάνει γρήγορα εγκατάσταση source code πακέτα. Είναι η pure εμπειρία. Όπως έχετε από το προγραμματιστή, έτσι το έχεις και εσύ. Δεν υπάρχει καμία τροποποίηση όπως το κάνουν οι διανομές. Σαν να έχεις και μια ανέξουσα συσκευή. Δεν θα το βάλω. Μην το βάλεις. Δεν θα το βάλω. Για να μου παίρνεις μετά τηλέφωνο, χαζός είμαι. Δεν βάζεις τίποτα. Μην βάζεις τίποτα. Βαρέθηκα να ασχολούμαι, έκανα update, χάλαγε το WiFi, πρέπει να κάτσω το φτιάξω. Δεν παίζει ο ήχος στο YouTube. Ναι. Όχι, δεν θέλω τέτοιο. Εγώ θέλω να ανοίγω τον εμπολιστή και να δουλεύω. Τελείως. Βάλε Debian. Ναι, χαρά είναι. Windows βάλε. Βάλε Windows. Ας πάρε Mac. Να μην κάνω. Αν δεν χρειάζεται να πάρεις. Αν δεν υπολογιστή σου σηκώνει, βάλ το Tor. Tor. Έτοιμο. Αυτά, κάτι άλλο.